Καλησπέρα στους αγαπημένους μου κλαθατές. Πώς είστε, πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα. Αγαπημένοι μου φίλοι, πριν ξεκινήσω να σας μιλήσω για το σημερινό θέμα της εκπομπής μου, όπως θα είδατε, την Κυριακή έπαιξε σε επανάληψη, μετά από απέτησή σας, η συνέντευξη που είχα με τον φίλτατο και ξέρετο νέο κύριο Πέτρο Καψάς. Ο οποίος είναι μόνο 27 ετών, ζακυνθινής καταγωγής και στον οποίο βέβαια ανακάλυψα κάτι, ξέρετε, που δεν το έχουν δυστυχώς σήμερα πολλά άτομα της ηλικίας του, μία απόλυτα δομημένη σκέψη, εκπληκτικό λόγο, αλλά και μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα μας. Και φυσικά αυτός ήταν ο λόγος όπου τον είχα καλεσμένο στην εκπομπή μου, στην πρώτη του αποκλειστική συνέντευξη μαζί μου. Το όνομά του, ξέρετε, όχι μόνο γράφτηκε με χρυσά γράμματα στο Libro d'Oro, αλλά είμαι βέβαιη ότι έχει να δώσει πολλά και να μείνει στην ιστορία. Ο αγαπητός λοιπόν Πέτρος ετοιμάζεται να δώσει μια πολύ σπουδαία ομιλία στην Ιταλία. Η αγάπη του για την Ελλάδα είναι προφανής. Η πρωτοτυπία του διέπει όλο το έργο και είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι συμβαίνει πρώτη φορά στα ιταλικά δεδομένα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν με το λόγο του τιμά το έθνος μας. Είναι η τρίτη φορά, αγαπημένοι μου φίλοι, που γίνεται αυτό, ξέρετε, διεθνώς. Ο αλίστου μνήμης καθηγητής Ξενοφών Ζολώτας ήταν ο πρώτος. Στην πορεία ακολούθησε ένας άλλος καθηγητής που αυτή τη στιγμή, συγγνώμη μου, διαφεύγει το όνομά του. Και βεβαίως αυτή είναι η τρίτη φορά με τον κύριο Καψάσκη. Βέβαια, όσους προανέφερα έγραψαν λόγους οικονομικούς, ενώ ο δικός μας Πέτρος έγραψε λόγο πολιτικό, ένα εμπνευσμένο, θα έλεγα, κείμενο. Ο κύριος Καψάσκης, που ομιλεί την ιταλική γλώσσα, έχει χρησιμοποιήσει σε ένα κείμενό του, το οποίο έχει δημοσιευθεί σε εφημερίδες, χρησιμοποιώντας, ξέρετε, μόνο ελληνικές λέξεις, με την ευκαιρία του δελτίου τύπου που του ζητήθηκε από ιταλικές εφημερίδες σχετικά με την ομιλία του στη Ρώμη. Η ομιλία του θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, στην Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων, που βρίσκεται πίσω από το Κολοσσέο. Και βεβαίως τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Ελληνική Μητρόπολη Ιταλίας και Μάλτας. Το θέμα της ομιλίας του είναι ο εχθρός του λαού και η ηθική κρίση. Και για όσους δεν μας είχατε παρακολουθήσει στην πρώτη εκπομπή, θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για απόφυτο του πολιτικού τμήματος του Παντίου Πανεπιστημίου, ο οποίος έχει κάνει το μεταπτυχιακό του στην Αγγλία και τελειώνει το διδακτορικό του εκεί. Αποτελεί σίγουρα, θα λέγαμε, πρότυπο όχι μόνο νέων, αλλά και πρεσβυτέρων, καθώς πέραν αυτών ασχολείται και με την ποίηση, με πρωτόλια που είναι πολλά υποσχόμενα. Πάντως στην Ιταλία, αγαπημένοι μου φίλοι, είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και οι Ιταλοί έχουν ήδη γράψει εξαιρετικά κολακευτικά σχόλια. Εμείς να δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και πολύ αγάπη στο δικό μας Πέτρο, που δίνει τον δικό του αγώνα από την Αγγλία.
Σίγουρα, αγαπημένοι μου τηλεθετές, αξίζει να επενούνται οι ενέργειες τέτοιων ανθρώπων που τα λόγια θα έλεγα είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν το μεγαλείο τους.